Καλησπέρα σας από το κλειστό του ΆΚΑ. Παρέα θα παρακολουθήσουμε την άκρως ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για την Division 1 και τον όμιλο του Βορρά ανάμεσα στους προπορράπτους και τους ρετροστάρς, οι οποίοι έκαναν ήδη το 3-0, ξεκίνησαν με τρίποντο. Ήρθε στο ξεκίνημα από τους ρετροστάρς. Μπάλα γίνεται να είναι στα χέρια των ρετροστάρ. Βρεγούνται με 3-0, ζεστό κίνημα, τις προσοχίδες πέτυχαν τίποτε. Για να δούμε τώρα, Αναστόπουλος. Μπάλα πήγε να περάσει μέσα στο ζωτογραφιστό. Ο Κατσινίχας είναι τώρα τόσο εκεί μπάλα, πήγε να περάσει μέσα. Τελικά μπάλα έφτασε αυτό το σκοράρι μετά την προσπάθεια από τον Αβούρη. Ο Μουσούντας ήταν αυτός που πέτυχε το πρώτο καλάθι για τους προπορράπτους. 3-2 λοιπόν. Ωραία προσπάθεια και καλάθι από τον Καλαμπόδη. 5-2. Κυκλοφορία, πολύ όμορφη η κυκλοφορία της μπάλας και το καλάθι για τους, προπορράπτορς από τον Αβούρη. Ήταν όμως ένα καλάθι με ομαδική δουλειά. Ήρθα από ομαδική δουλειά. Τα συνήθειας. Ο AK όπως γράφει η φανέλα του. Δύσκολη προσπάθεια να το βάλει ο Μουσούντας εκεί, δεν τα κατάφερε. Ήταν η υποπίεση, Αναγνωστόπουλος, Αποστολόπουλος, κάτι και Αναγνωστόπουλος. Θα το πούμε. Στον άνθρωπο του αλλάξε επίθετο. Καλάθι τώρα, πολύ ωραίο. Από τον Καλαπόδη. Ούτε από τον Αγώνα, είναι άστοχο από τον Αβούρη. Δυσκολεύονται κάπως αυτό το ξεκίνημα οι προπορράπτορες, αλλά για να μην πολύ νωρίς ακόμα. 3 λεπτά έχουμε διανύσει. Μέσα στο ζωγραφιστό, διπλή άμυνα δύσκολη. Ο Μουτεβελής μετρούσε το σουτ, ήταν εντός χρόνου, δεν πήγε όμως. Το Μποράφτορ τώρα με τον Αβούρη. Μπάλα έξω, προσποίηση, σουτ για δύο μέσα από τον Ζερβόπουλο. Έξι λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. Μέσα στο ζωγραφιστό, πολύ ωραίο το γύρισμα και το καλάθι από τον Καλαμπόδη. Το rebound από τον Αποστολόπουλο. Καθάρισε εκεί. Αποστολόπουλος. Οι προπορράπτορες θα τρέξουν στο transition. Όχι, επιχειρήσει άμυνα των ρετροστάρ. Καλάθι.
από τον Ιουσούκα στα μισά της πρώτης περίοδου. Πολύ ωραίο το παιχνίδι. Σιγά σιγά έχουν βρει και προπορά τον ρυθμό. Μετά το καλό ξεκίνημα το ρετροστάζ, οπότε οι ομάδες είναι κοντά και δίνουν μια ωραία μάχη. Τελειώνει ο χρόνος, την επιμονή, καλή άμυνα. Πολύ καλή άμυνα από τον Σαβούρη. Μετά η πάσα δεν είναι η καλύτερη. Με διανύσει κάτι παραπάνω από τα μισά της πρώτης περίοδου. 8-9 είναι το σκορ για τους ρετροστάζ, οι οποίοι δεν μπορούν να ψήσουν. Πολύ καλή κυκλοφορία από τον Λοράπο, βέβαια δεν βρίσκουν σουτ. Έγινε υπό δύσκολες προϋποθέσεις από τον Σερβόπουλο. Ήταν άστοχο η ρετροστάζ. Βλέπουν στην άμυνα και τώρα σκοράρουν στην επίθεση με τον Μουτεβελή, τρίποντο ήτανε. 8-12 είναι το σκορ. Πολύ δύσκολο από τον Μουσούντα. Τον Ρετρό Σπάρου σε κάποιες επιθέσεις κάνει εξαιρετική δουλειά. Κάποιες επιθέσεις των Προβοράτορ κάνουν πολύ καλή δουλειά και δυσκολεύουν τους αντιπάλους τους. Τους τυπικά γηπεδούς σε αυτή την αναμέτρηση. Ωραία κυκλοφορία, Μουτεβελής. Τίποτα. Συνεχίζεται το μάτς. Ο Σερβόπουλος θα κατεβάσει την μπάλα. 3 λεπτά για το τέλος της πρώτης περιόδου. Ζερβόπουλος είναι μέσα από το 16-75. Είναι αστόχος. Άλλο ένα rebound από τον Αποστολόπουλο. Για δευτερόλεπτα όμως την μπάλα στον Καλαπόδη, αλλά εκείνος ξεχάστηκε στο ζωγραφιστό. Όπουλο, ωραία κυκλοφορία, ο Αβούρης, Κατσιμίχας, τρίποντο, άστοχο. Μάκο. Για να βγάλουν αντεπίθεση και συνδυασμό οι ρετροστάρς, αλλά δεν τα κατάφεραν. Ωραία προσπάθεια και καλάθι τον Καλαπόδη. 8-14. Έκλεισαν την μπάλα οι ρετροστάρ. Πάνε να τρέξουν, αλλά δεν μπορούν. Έχει γυρίσει η άμυνα των προβοράτορ. Έτσι ο Μουτεβελής έβαλε φρένο και σε οργανωμένη επίθεση πλέον. Η τυπικά φιλοξενούμενη, πολύ ωραίο καλάθι από τον Βασιλάκο. Το 16. Τώρα βάζει τέλος ο Αβούρης το σερί των Ρετροστάζ. 10-16. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Δύσκολο σουτ, αλλά πολύ ωραίο καλάθι από τον Βασιλάκο. 10-18. 32 δευτερόλεπτα απομένουν, τα 15 για τους προμποράτος. Καλάθι από τον Αβούρη. Ελάχιστο που
δευτερόλεπτο δεν μένει για τους Μποράτους αν οι Ρετροστάρ εξαντλήσουν την επίθεσή τους πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Να γίνει το λάθος, δύσκολη προσπάθεια, δεν μπορεί να σκοράρει όμως ούτε ο Αποστολόπουλος στην πρώτη φάση, ούτε ο Μετεβελής στη συνέχεια. Τέλος πρώτης περίοδου. Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος ανάμεσα στον Μποράπτος και στους Ρετροστάρς. Οι Μποράπτος έχουν την πρώτη κάτοχη στο δεύτερο δεκάλεπτο. Οι Ρετροστάρς είναι αυτοί που προηγούνται με 18-12 μετά το τελευταίο της περίοδου. Αγούρης αυτόκησε. Έχουν προηγηθεί ακόμα και με 8 πόντους στην πρώτη περίοδο, 16-8. Πολύ όμορφη χορευτική κίνηση και καλάθι από τον Βασιλάκο. Το 12-20. Φάουλ. Μποράτος ο Λουμάκος είναι απ' έξω όμως η μπάλα, δεν υπάρχει. Δεν ήταν στην προσπάθεια για σου. Φτάει χώρος. Όπως και ο Αναγνωστόπουλος. Μάκος, σουτ στη λήξη, καλάθι από τον Αβούρη. Είναι τις μάγες του εκεί ο Καλαπόδης, ο Γούναρης, τα σκοράρει για το 14-22. Αντιμετωπίζουν αρκετά θέματα οι προχωράτες στην άμυνα, τους αναγκάζουν, τους δυσκολεύουν οι Ρετροστάρ, βρίσκουν τα ρήγματα, γι' αυτό και έχουν αυτό το προβάδισμα. Τελειώνει το σουτ για 3 στη λήξη του χρόνου. 2 δευτερόλεπτα απέμεναν, αυτό ήταν το εκπληκτικό rebound από τον Σαχά. Καλά του λοιπόν. 16-22. Τρίποντο μέσα. Το τελείωσε αυτό το σκοράρι για το 16-25 για πρώτη φορά διαφορά στους 9. Δεν μπορούν να σκοράρουν οι Προμποράτορς. Έτρεξαν οι κύριε Τρεφάσου για να βγάλει το μεγαλύτερο αποτέλεσμα καθώς ο Βασιλάκος αστόχησε. Παραμένει το 16-25, παραλίγο διαφορά να πάει για πρώτη φορά σε διψήφιο νούμερο. Συνεχίζουν την ασφυκτική άμυνα οι Ρετροστάρς. Δύσκολη προσπάθεια, δεν μπόρεσε να σκοράρει όμως. Ο Αναγνωστόπουλος και οι Ρετροστάρς προσπαθούν να τρέξουν. Πολύ ωραία προσπάθεια από τον Μουτεβελή, δεν θα μπορούσε να βάλει το καλάθι, αλλά κέρδισε το φάουλ. Θα πάει λοιπόν στην γραμμή του Βολών. Εύστοχος στην πρώτη. Και στη δεύτερη με το Βελής. Yeah. 27-16 λοιπόν. Yeah. Για πρώτη φορά. Yeah. Στις
διαφορά στους 11. Επιθετικό rebound τώρα, να ανανεώνει την επίθεσή τους οι Προκοράπτορς. Πήγαν άλλο ένα σουτ, πήγε να περάσει μπάλα, πέρασε, αλλά ο Αναγνωστόπουλος δεν τα κατάφερε. Ο Μουτεβελής φεύγει στο transition και θα σκοράρει για το 16-29. Και έχουμε time out. 6:45 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έχουν φέρει το παιχνίδι εκεί που θέλουν. Στηριζόμενοι στην άμυνά τους έχουν βρει ρυθμό στην επίθεση. Εδώ ο Αβούρης δίνει μια ανάσταγιά τους ο Προμποράπτορς. Κάνει το 18-29. Αποστολόπουλος βάζει έξω. Ο Λούναρης δεν μπορεί να σκοράρει, θα πάρει όμως εκείνος το επιθετικό rebound. Κωστολόπουλος. Ο Ηλιόπουλος. Το σουτ είναι άστοχο από τον Γκάβ. Τίποτα από τη γωνία μέσα. Ο Λουμάκος το έβαλε. Ανάσα, πολύ σημαντικό καλάθι για τους Προμποράπτορς. Το Λόπουλος. Ο Κούναρης. Το στηρίχθηκε, πήγε να δώσει εκεί για τον Γκάβ. Δεν τα κατάφερε όμως. Ήταν λίγο πιο δυνατή. Ξεκίνησε και πάλι για αναμέτρηση 5 λεπτά και πάλι δευτερόλεπτα από μένα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τρίποτα τον Κατσιμίχα, δεν μπορεί να εξοκίσει. Ο Ιλιόπουλος. Ιλιόπουλος, δύσκολη προσπάθεια, θα κερδίσει το φάουλ, θα πάρει στη γραμμή για δύο βολές. Ας το γίνει στην πρώτη. Στοχή στη δεύτερη, 30-21. Σταθερά, μπροστά η Ρεπροστάρς. Το σούτ από τη γωνία, είναι άστοχο όμως, από τον Τραϊφόρο. Δύσκολη προσπάθεια και γκολ φάουλ. Ο Βασιλάκος είναι αυτός που σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ. Θα πάει στη γραμμή για μια συμπληρωματική βολή. 21-32. Παραμένει το 21-32. Αριφόρος. Βούρης, Λουμάκος, όχι, το rebound από τον Βασιλάκο, προσπάθησε να τρέξει και έπισε το φάουλ. Τέσσερα λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Οι Ρετροστάρς έχουν τον έλεγχο, προηγούνται με 32-21, και το rebound πήραν εδώ. Ο Γκάρ. Το κάνει τώρα. Μίτσας για το Ρινολόγος. Και αυτό να αναφερόμαστε. Βερβόπουλος, Κατσιμίχας. Προς πίσω, λάθος. Αχα.
διαφορά μάλιστα από τον Ζερβόπουλο, δεν πρόλαβε την μπάλα. Είναι κοντά στο καλάθι που σουτάρουν οι Ρετροστάρς. Μάκος πήρε το rebound για τους Τρομποράπτορς. Κλέψιμο εδώ από το Βασιλάκο, η πάσα. Και δεν θα έχουμε τον goal foul από τον Μουκεβελή. Θα πάει πάντως στη γραμμή για δύο βολές. Βγείται με 32-21, αν βάλει έστω μια βολή, ναι, 33-21, μεγαλύτερη διαφορά του αγώνα. Αν θα μεγαλώσει κι άλλο. Όχι, 21-33, με τη μία εξωτική βολή του Μουτεβελή. Ζερβόπουλο. Καθημίχα, δεν το παίρνει το τρίποντο, ούτε ο Ζερβόπουλος έκανε τη διείσδυση. Δεν βρήκε όμως το διάδρομο από τα αριστερά. Θα σκοράρει όμως με ταμπλό. Ωραίο καλάθι, 23-33. 2-29 για το τέλος του ημιχρόνου. Δεν μπορούσε να σκοράρει και ο Νίκιας. Άστοχος ο Λουμάκος. Στους τριών πόντων μπήκαμε στο τελευταίο δίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Η Ρετρό Στάρς είναι σταθερά μπροστά, έχοντας και μία διαφορά ασφαλείας. Νίκιας. Τρίποντο, όχι, είναι άστοχο από τον Μουκεβελή. 23-33 είναι το σκορ. Ζερβόπουλος. Καθημίχα, Ζερβόπουλος. Θα κερδίσει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή των βολών. Ο Ζερβόπουλος λοιπόν έχει ήδη πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο βολές μετά το φάουλ που κέρδισε. Ένα 29 για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που οι Retro Stars είναι αυτοί που είχαν τον πρώτο λόγο και οι Pro Raptors πάλευαν για να μην ξεφύγει η διαφορά, η οποία έφτασε μέχρι το συν 12, 33-21 πριν από λίγο. Στη δεύτερη, επιθετικό rebound όμως. Με το κορμί του εκεί προσπάθησε ο Σαγάς να πάρει πλεονέκτημα. Δεν σκόραρε, αλλά κέρδισε φάουλ. Θα πάει και αυτός με τις βολές. (25-33) την πρώτη αυτή πόλη του Σαχά. (26-33) μειώνουν οι προποράτορες και έχουμε time out. 1-21 με το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Οι προποράτορες κάνουν μια προσπάθεια να ρίξουν τη διαφορά. Δεν κάνουν πίσω ακόμα και με 12 πόντους, 43-21, το πρώτο σκόρ είναι 33-26 με ένα μίνι σερί 5-0. Τρίποντο μέσα από τον Μουτεβελή. Την ώρα που λέγαμε ότι οι προποράτες κάνουν μια προσπάθεια να επιστρέψει ο Μουτεβελή, πέτυχε ένα πολύ καθοριστικό αλλά πολύ σημαντικό τρίποντο, έπαιξε τα πόδια, αλλά ο Ζερβόπουλος απάντησε 29-36.
Α, λοιπόν, το κίνητο του Raptors βγάζουν μια αντίδραση, δεν αφήνουν το Retro Stars να έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Εδώ πήγε να κλέψει την μπάλα, δεν τα κατάφερε όμως. 23,5 δευτερόλεπτα για το τέλος. 11 είναι για το Retro Stars. Βασιλάκος. Το παίρνει το σουτ, πολύ ωραίο που να τζάμπερ και καλάθι. Τελειώνει ο χρόνος, όχι ίσως, σίγουρα βιάστηκε εκεί ο Βελέβης, καθώς έμενα με 5,8, τελειώνει τώρα ο χρόνος. Βασιλάκος, το σουτ, όχι από τον Γαπ. Άστοχο λοιπόν και ημίχρονο. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, σε αναμέτρηση των Άνθρωπο Ράπτορς με τους Retro Stars. Άστοχο το σουτ από τον Τεβελή. Βεργόπουλος, Κατσίνησια. Δύσκολη προσπάθεια από τον Μουσούντα, ο οποίος τελικά να δεύτερη προσπάθεια στο Ράρι. 31-38. Πολύ ωραίο συνδυασμός και ο Γαβ σκοράρει 31-40. Μουναρίς, η γωνία θα το πάρει το σουτ. Είναι άψυχος. Βεργόπουλος για τον Αβούρη. Κρίστηκε Βεργόπουλος. Νίκας. Πρέπει να πάρει όσο τελειώνει εγώ, θα το πάρει ο Βεργόπουλος, είναι άστοχος, επιθετικό ριμπάντο τον Αβούρη. Όχι, ούτε τώρα. Γούναρης, 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Ο Γούναρης το παίρνει το σουτ, αυτή τη φορά το βάζει. Καλάθι, 31-42. Το πήρε πριν να στόξει, αλλά όπως φαίνεται το έχει αυτό το σουτ. Μίχας. Πολύ ωραία, πολύ ωραίος ο συνδυασμός. Ο Γούναρης όμως δεν μπορεί να... Ο Γούναρης, ο Αβούρης δεν μπορεί να σκοράρει. Φάουλ, το οποίο κερδίζει ο Βασιλάκος. Καϊρίδινγκ, όπως λέει η φανέλα του. Το νούμερο 22. Ο Γούναρης για τρεις, όχι. Καθάρισε το ριμπάντο ο Σαχάς. Βεργόπουλος, καλή άμυνα από τον Γούναρη. Το κλέψιμο. Ο Μουτεβελής. Είναι να μπερδευτεί εκεί. Υπάρχει φάουλ στον Κάρτο Ναβούρη. Πάρει την μπάλα χωρίς να το προσέξει, αλλά τελικά το έκανε φάουλ ο ψηλός των Αυτομποράτων. 7-17. Δεν το είχε καταλάβει ο Βασιλάκος. Γαρτινίκα, Βούρης. Πάσα τη δύσκολη προσπάθεια από τον Σαχά. Τρέχουμε τώρα οι Retro Stars. Λάθος,
Λάθος, δεν υπήρχε κάποιο φάουλ. Όπως δημιουργητές, η μπάλα είναι για τους Προμποράπτορς. Για τα 1.42 με το σκορ υπέρ των Retro Stars. Στη γωνία ο Ζερβόπουλος, αυτή 45 μάλλον είναι τόσο. Στη γωνία ο Σαχάς πήρε το επιθετικό μέσα από 3. Πάει στην γραμμή, θα το σκέφτει το φάουλ. Εντυπωσιακός ο Σαχάς, πήρε το rebound και μέσα από 3 πήγε να προσπάθησε να σκοράρει, αλλά δεν τα κατάφερε. Άσοχος στην πρώτη, για τα 1.42 παραμένει. Για τα 2.42 έψοχος στη δεύτερη ο Σαχάς. Για να δούμε, οι προβοράτες κυνηγούν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ό,τι έχουμε δει δηλαδή, περίπου 2,5 περιόδους, τρίποντο από τον Μουτεβελή. Ο Αβούρης από τον Αγώνα, στο Κι. Πέντερα Φεροδιάδρομο, ο Αδούρης ξανά, ο Καθινίκας, τελειώνει ο χρόνος, 4-3, Βεργόπουλος, όχι, το επιθετικό ριμπάνω του Καθινίκα. Αδούρης, θα το πάρει το σουτ, είναι άφορος. Ζωγραφιστό, τελικά η άμυνα των Προμποράπτορς θα κερδίσει την μπάλα. Ο Αβούρης προσπαθεί να τρέξει αλλά κλείνεται και τελικά πήγε να το κάνει το κλείσμα. Εκείνη όμως κατέληξε έξω, οπότε παραμένει για τους Προμποράπτορς. Ζερβόπουλος θα πάρει το σκοτ τον Αγώνα, είναι εύστοχος, δίποντο φυσικά από τον Αγώνα. Αλλά ένα σημαντικό καλά συγκρατάει τους Προμποράπτορς κοντά όσο γίνεται στο σκορ. Κυκλοφορούν την μπάλα, Δημιόπουλος, Στοχή, Κοβερές Μάγκες. 4-45 είναι για τους Retro Stars. Καθοχή είναι για τους Προμποράπτορς. Παλεύουν οι Προμποράπτορς, δεν αφήνουν, δεν εγκαταλείπουν τη μάχη. Κολονότι η διαφορά έχει παγιωθεί κοντά στους 10 πόντους, λίγο πάνω λίγο κάτω. Πάρα πολύ ωραία πάσα και καλάθι. Ο Ζερβόπουλος στην πάσα, ο Αβούρης στο καλάθι. Πολύ όμορφη φάση για το 35, το 36-45. Ζερβόπουλος φάουλ θα κερδίσει. Είναι χαμηλά από την βασική, από την πλάγια γραμμή, θα γίνει επαναφορά. Πηγαίνει ο Λόπουλος εκεί. Αποστολόπουλος, Μουτεβελής. Μπάλα είναι για παραμένει ο Retro Stars. Έξι δευτερόλεπτα για το τέλος, Μουτεβελής. Τελειώνει ο χρόνος, δεν μπορεί να σκοράρει ο Αποστολόπουλος, επιθετικό ο Γαβ, όχι ο Γαβ, ο Λίκιας, Λίκιας ήταν αυτός, που αστόχησε μετά το επιθετικό. Ζερβόπουλος, Αβούρης, μέσα από 2,
κερδίζει το φάουλ παραλίγο να βάλει και το καλάθι. Μπάλα στριφογύρισε στη Στεφάνη. Δεν κατάφερε όμως. Δεν του έκανε το χαρτίρι για την ακρίβεια. Ήταν καλή προσπάθεια του Αβούρη. Θα πάει πάντως στη γραμμή για δύο βολές. Άστοχο στην πρώτη βολή. Αβούρης. Εύστοχο στη δεύτερη. Είναι ένας από τους κινητήρους μοχλούς της μηχανής με επίθεση των Προβοράπτορς. Εκφραστής περισσότερο. Είναι ο εργός, λογικό είναι ψηλός. Μουτεβελής, 3-2, δύσκολο σουτ. Άστοχο, ο ίδιος το επιθετικό rebound. Το σουτ, ούτε ο Αποστολόπουλος μπορεί να σκοράρει. Ο Ζερβόπουλος. Ζερβόπουλος κάνει προσποίηση. Κυκλοφορούν την μπάλα τώρα. Τρίποντο. Όχι. Τίποτα, η μπάλα είναι για τους Προπολάτους όμως. Ο Βαλέτζης θα ας το ξεκρίνει στο τρίποντο για τους Προπολάτους. 2-48. 2-48 για το φινάλε της τρίτης περίοδου. Ο Ζερβόπουλος. Κάνει λάθος όμως την πάσα του. Πάνε να τρέξουν. Τελικά ο Βασιλάκος βάζει φρένο. Οργανωμένη επίθεση για τους Retrostars. Να πούμε ότι οι αμφότερες οι ομάδες ιτήθηκαν στην πρώτη αγωνιστική. Οι Προμποράπτος από τους Warhawks με 54-51, ενώ οι Σκούτσοι κέρδισαν τους Retrostars με 57-52, οπότε αμφότερες οι ομάδες κυνηγούν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα της Division 1, στο νόμιλο του Βορρά. Λάθος εδώ, Προμποράπτος, γιατί θα πρέπει να μειώσουν κι άλλο, 37-45 είναι το σκορ. Ο Αβούρη, καλάθι από τον Αβούρη. 39-45. Κι άλλη καλή άμυνα από τους Προβοράτορς. Ο Ζερβόπουλος τρέχει, δίνει την μπάσα και καλάθι. Μειώνουν οι Προμποράπτος, μετράει φόρος να πως που σκοράρει για το 41-45. 1-35 για το τέλος της περίοδου. Φάουλ, κερδίζει ο Αποστολόπουλος. Νομίζω ήταν καθαρό. Δύο παιχτών των Προβοράπτορς. Κατεβεί και χέρια. Οπότε ο Αποστολόπουλος πάει στη γραμμή. Ήδη είναι έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή. Εύστοχος. 41-46. Από το 41-46 παραμένει. Θα βάλει τον αντίπαλό του μέσα στο ζωγραφικό, θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ. 43-46. Στο καλάθι λοιπόν η διαφορά. Προμποράπτορς επέστρεψαν. Ένα λεπτό πριν το φινάλε της τέμης περίοδου.
Βασιλάκος, ο Αποστολόπουλος, κλείστηκε, ο Αγούρης θα τον σταματήσει. Βαλέτζης πήρε την μπάλα, Αγούρης πήγε να ισοφαρίσει, ο Σαχάσαρος πήρε το rebound, θα κερδίσει και το φάουλ 32,1. Εργόπουλος, ο Αγούρης, το τελειώνει ο χρόνος, έξω στον Εργόπουλο, ξανά από τον Αποστολόπουλο. Όχι βήματα. Εγώ ζητώ συγγνώμη. Εγώ έκανα το λάθος, έδωσαν βήματα. Γιατί πες 21,3 δευτερόλεπτα. Συνεπώς μία επίθεση να το θελήσουν. Προστάρ, μπορεί να εξαντλήσουν το χρόνο 44-46. Ο Βασιλάκος. Πόδις, δύσκολο σουτ, είναι άστοχος, τελείωσε η τρίτη περίοδος με 44-46. Ξεκίνησε η τέταρτη περίοδος με ένα επιμέρους 11 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Οι προποράτορες έχουν επιστρέψει, είναι μόλις πίσω με 2 πόντους, 42-46, και τώρα έχουν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν ή και ακόμα και να περάσουν ένα τρίποντο. Παγούρης, χαμηλά το φάουλ από τον Βασιλάκο, έγινε το φάουλ. Τραϊφόρος, ωραία η πάσα του, δεν μπορεί όμως να τελειώσει η φάση. Ο Μουσούτας ήταν το κείμενο για τους προστάς. Τεβελής, είναι άστοχο από τον Βασιλάκο. 43-46, παραμένει στην παρήνη μπάλα, όσο πιτσάζουμε και στο τέλος. Με προποράτες προσπαθούν να ισοπαρίσουν ή να προσπεράσουν, ή δεν προσπάθουν να ξεφύγουν και πάλι. Το σουτ μέσα! Καλάθι από τη Μουσούντα και έχουν ισοπαλία. Μουσούντας λοιπόν ισοπαρίζει. 12-1 το επιμέρους. Εδώ θα κερδίσει το φάουλ ο Γούναρης, θα πάει στη βολή. Θα εκτελέσει 3, νομίζω ήταν σε προσπάθεια για τρίποντο. Για να δούμε. Ο Γούναρης είναι έτοιμος να εκτελέσει την πρώτη βολή. Αστοχός. Άλλες 2 ήταν πράγματι σε προσπάθεια για σουτ. Και στη δεύτερη δεν υπήρχε ένα μπέρδεμα, ήταν για 3 η βολή του, οι βολές του, η προσπάθεια, συγγνώμη, του Γούναρη, το είπαμε με την τρίτη. Υπάρχουν κάποιες διαβουλεύσεις για το πόσες βολές και την τρίτη βολή ο Γούναρης, άστοχος, η μπάλα είναι για τους ρετροστάς, παραμένει στη μονομαχία του Βασιλάκου με τον Αβούρη. Γούναρης για 3 από τη γωνία, όχι άστοχος. Οι προποράτορες τώρα, Αβούρης, έχουν την ευκαιρία να προσπεράσουν μετά τα πρώτα λεπτά του αγώνα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Επιθετικό rebound, ο Αβούρης, τάπα από τον Βασιλάκο. Όχι από τον Βασιλάκο, από τον Καλαπόδη. Εντυπωσιακή άμυνα. Yeah.
το Γούναρι μπορεί εδώ να σκοράρει. Θα πάρει τον Εξιλιάδωνο, θα σκοράρει και 48-46. Έχουν να σκοράρουν πάρα πολύ ώρα σχεδόν τα μισά της, κάπου εκεί από τα μισά της τρίτης περίοδου σούπερ της παιδιάς. Να εξοχίσουν ρετροστάτου που έχουν πάθει blackout. Βασιλάκος χαμηλά το φαλ, το σκορ είναι 48-46, 14-1 από το 34-45 όταν είχαμε βρεθεί στο σύν 11. Ρετροστάτ ξεκίνησε αυτό το σερί, αυτό το επιμέρους σκορ για να μας το πει. Δύσκολη προσπάθεια. Υπάρχει φάουλ. Το Μποράτορ το έχει απλά γυρίσει στο μάτσο, αλλά έχουν και την ευκαιρία να πάρουν και μια διαφορά. Ο Αβούρης είναι μέσα, 50-46. 16-1 έχει φτάσει το επιμέρισμα. Έξι και 30 για το τέλος, Μουτεβελής. Για να βγάλει πολύ όμορφη πάσα ο Βασιλάκος, δεν πέρασε όμως. Δεν μπορούν να βρουν ξανά ρυθμό εδώ. Πολύ ωραία πάσα, δεν ήταν καλό τελείωμα του Αβούρη. Ήταν ωραία πάσα του Δερβόπουλου, εδώ υπάρχει φάουλ. Κατσινίχα σταματάει τη φάση. Τον ευνηδιασμό πήγαν να βάλουν οι ρετροστάρς. 6 και 12 για το φινάλε της αναμέτρησης. Οι προβοράπτορες έχουν ανατρέψει την κατάσταση. Προηγούνταν 50-46, έπειτα από το μέρος 16-1. Να το καλάθι, ο Βασιλάκος. Είναι μετά από καιρό, μετά από... Έχω και 10 λεπτά, αλλά κάτι λιγότερο. Όπου οι Retro Stars βρίσκουν καλάθι, βρίσκουν σούτ εδώ στις παιδιάς. 50-48, Αβούρης. Δερβόπουλος θα το πάρει το τρίποντο, είναι άστοχος. Και τώρα προσπαθούν να τρέξουν για τον Σάρς, Βασιλάκος. Ωραία η πάση για τον Μουτεβελή, όχι άστοχο το τρίποντο. Ο Αβούρης καθάρισε το rebound. Και θα παλευάσει και την μπάλα. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Αβούρη. Ο Δερβόπουλος κάνει λάθος. Υπάρχει μεταφορά της μπάλας, βήματα από τον Μητεβελή. Μπάλα για τους ρετροστάρς. 5-8. Λοιπόν, στο τελευταίο πεντάλεπτο του εξαναμένου έχουμε περάσει. Άκρος ενδιαφέρουσα και τέρμι 50-48 οι προποράπτες προηγούνται. Ωραία κυκλοφορία, Κατσινίκα, Σαντούρης. Θα πάρει το... Καντιβίζεις, δεν βρήκε διάδρομο όμως, τελειώνει ο χρόνος, θα κλέψουν την μπάλα η Retro Star. Θα βρήκε το Βασιλάκος. Μουτεβελής. Πολύ ωραίο κλέψιμο τον Αβούρη. Νέο κλέψιμο. Χαμός. Τελικά η μπάλα είναι για το... Τέσσερα και 20 για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Δερβόπουλος μέσα. Τρίποντο για τους προβοράπτος. Με τον Δερβόπουλο να κάνει το 53-48. Λίγο το λάθος. Κολόπουλος κλείνεται, τελειώνει ο χρόνος, καλή άμυνα. Λάθος γίνεται τώρα. Προσπαθούν να τρέξουν οι προμποράπτος. Ωραία. Το φάουλ θα το κερδίσει.
Ο Βαλέτζης θα πάει στη γραμμή 3-44. Βαλέτζας πήγε στον πάγκο, δεν μπορούσε να ενοχλήσει στη μέση, οπότε ο Αβούρης είναι αυτός που θα εκτελέσει τις βολές. 53-48 με το τρίποντο του Ζερβόπουλου. Άστοχο την πρώτη ο Αβούρης. Εύστοχο στη δεύτερη, 54-48. Μουτεβελής, ο Κολόπουλος, Μουτεβελής, δεν του έκανε το χατήρι μπάλα, πήγε βγήκε επιθετικό rebound, πέφτουν κορμιά, ο Αποστολόπουλος κερδίζει το φάουλ. Τρομερές μάχες από τις δύο ομάδες, 54-48, 3-22 για το τέλος. Αποστολόπουλος είναι στη γραμμή των βολών. Σκορ είναι 54-48. 3-22 για το φινάλε. Αστοχή στην πρώτη από τον Αποστολόπουλος. Αστοχή στη δεύτερη. 54-49. Ζερβόπουλος. Θα το πάρει το τρίποντο, είναι άστοχο, η μπάλα είναι για τους Retro Stars. Με ευκαιρία να μειώσουν κι άλλο. 54-49 το σκορ αυτή τη στιγμή. Κωστολόπουλος για 3, μέσα! 54-52. Αγούρι, Κατσουνίκα, το τρίποντο, μπήκε και μπάλα, δεν διακαλύπτει, 54-52, τρέχει ο Βασιλάκος, Αποστολόπουλος, τίποτα, φάουλ τώρα από τον Αποστολόπουλο. 2-27 λοιπόν για την Ρεζίου Σταγόνα, οι προποράπτορς αντέχουνε. Ζερβόπουλος, εδώ στη γωνία, Κατσιμίγας για 3, όχι, τρέχουνε τώρα οι Retro Stars, Βασιλάκος, άστοχος, ο Αποστολόπουλος όμως θα βοηθήσει για το επιθετικό, ο Μουτεβελής, θα πάρει το διάδρομο, δεν μπορεί να σκοράρει, καθάρισε το rebound, ο Μουσούντας, 1-50. 54-52. Μπροστά η προποράτων. Αβούρης μέσα από τον αγώνα. Καλάθι και time out. 1-36. 56-52 οι προποράτων προηγούνται. Στον Retro Star. Οι ομάδες που έχουν ξεκινήσει με ήττα συνεχώς αναζητούν την πρώτη τους νίκη. Μουτεβελής. Τελειώνει ο χρόνος, είναι άστοχος, ο Αβούρης δεν μπορεί να μαζεύει στο rebound, επιθετικό. Δύσκολη προσπάθεια από τον Αποστολόπουλο μέσα από το οποίο θα κερδίσει το foul 1-13. Θα λήξει 56-52 θυμίζω. Αν βάλει και τις δύο θα ρίξει στο καλάθι τη διαφορά. Για να δούμε. Εύστοχο στην πρώτη, 56-53. Πενήντα έξι, 54.
Αγγελόπουλος. Ο χώρος, ο Αγούρης, μέσα! Φοβερός! Και έγινε λάθος τώρα, η κατοχή είναι για τους Προβοράπτος. Ένα καλάθι του Αγούρη και μια καλή άμυνα οδήγησε σε λάθος τους Ρεντρός Στάρς, έχει φέρει τους Φοβορά. Πολύ όμορφη πάσα, χάθηκε όμως το καλάθι. Τραϊφόρος δεν μπορεί να σκοράρει, ήταν εξαιρετική πάσα. Στη γραμμή των Βολών ο Βασιλάκος, 36,4 δευτερόλεπτα. Αστοχή στην πρώτη. Μία στις δύο, 58-55. Πιέζουν οι ρεπρόστα. Καταφέρουν να περάσουν το κέντρο. Άστοχο στην πρώτη, παραμένει 58-55, 19,5 δευτερόλεπτα. Άστοχο και στη δεύτερη, το 58-55 παραμένει, 18 δευτερόλεπτα. Βασιλάκος, Αποστολόπουλος για τρεις, όχι. Δεν μπορεί να μαζεύει το rebound, μένουν 5 δευτερόλεπτα. Ο Κασιλίκας, οι Προβοράπτορς θα κερδίσουν. Ζερβόπουλος τελείωσε το σκορ. Το ματ 58-55, οι Προβοράπτορς θα κερδίσουν τους Ρεντρός Σταρς και θα πανηγυρίσουν την πρώτη τους νίκη στη Division 1.